του Μαλαδένη και του Μπατίστα έγινε η μεγάλη ανατροπή. Τρούκος, Κιζερίδης, παλιά είναι καλή για τον Σαπάνη που είχε ξεχαστεί από τον Κοπιτσί. Η παράλληλη παλιά, ο Μπάρνιακ σε πολύ καλή θέση και είναι το 1-0. Να λοιπόν που ο Πανηλιακός προηγείται στο 10ο λεπτό της συνάντησης αυτή την ομολογουμένως πολύ καλή επιθετική προσπάθεια. Ξεκίνησε από τα αριστερά, κοιτάξτε εδώ. Ο Σαπάνης έκανε πολύ ωραία τρίπλα και πάσα στον Μπάρνιακ που βρέθηκε αμαρκάριστος. Ο Σαβεύς και την μπροστινή παλιά για τον Νικολαίδη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανηλιακού για offside. Κεφαλιά από τον Τέμι Νικολαίδη και τελικά η μπάλα καταλήγει corner, καθώς με αυτοδυσία έπεσαν δύο παίκτες του Πανηλιακού. Κοιτάξτε εδώ την παλιά που έγινε και ο Πανηλιακός είναι και πάλι στο προσκήνιο με τον Σαπάνη που μπαίνει από τα αριστερά. Έκανε τη σέντρα ο Πάρνιακ το 2-0. Να λοιπόν που ο Πανηλιακός προηγείται με 2-0 με σκόρερ και πάλι τον Πάρνιακ που πήγε προς την εξέδρα των φανατικών οπαδών του Πανηλιακού. Είναι δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα και οι επεφημίες των οπαδών του Πανηλιακού. Κοιτάξτε εδώ και πάλι η άμυνα της ΑΕΚ, θα λέγαμε ότι συνελήφθη κοιμόμενη. Κοπιτσής και Γκρέτασον, πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Η σέντρα αμέσως, η κεφαλιά, φοβερή επέμβαση από τον Κοψαχίρη σε μια φάση που είχε διάρκεια. Πολύ ωραία φάση με τον Μαρτσέλο να πιάνει την κεφαλιά. Προσπαθεί να ληφθεί πίσω στον Χασάπη. Νικολαίδη στο σούτ στην κίνηση. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μπατίστα. Χασάπης. Κάνε ωραία προσπάθεια. Η σέντρα. Τελικά το γκολ. Πράγματι το γκολ από τον Μαλαδένη. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ο Μαλαδένης που είχε μπει πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μειώνει σε 2-1. Βάζει και πάλι την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Να λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε χρυσή αλλαγή. Σίγουρα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Μαλαδένης είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη φορά που ακουμπάει την μπάλα σε αυτή τη φάση και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κοψαχίλη. Το έχει μπει με κέφια. Η παλιά για τον Μαρτσέλο, δεν υπάρχει offside και χάνεται ένα γκολ από αυτά που λέμε ότι δεν χάνονται. Προσπαθεί να ελιχθεί. Περιμένει και κάποια βοήθεια ίσως από τον Κοπισί που δεν ανεβαίνει. Τώρα κάνει την προσπάθεια να βγει σαν εξτρέμ. Έγινε σέντρα. Μπατίστα που κέρδισε την μπάλα. Ο Σαβεύσκι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ωραία προσποίηση από τον Τόνι Σαβεύσκι. Σε μια φάση που πολιορκείται η άμυνα. Και είναι το γκολ. Είναι το γκολ το 2-2. Να λοιπόν που η ΑΕΚ μέσα σε 2 λεπτά μειώνει σε 2-1 και τώρα ισοφαρίζει σε 2-2 με 2 γκολ από τις δύο αλλαγές. Το Μαλαδέλη και τον Ντανιέλ Μπατίστα. Είναι η μορφιά του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ έχανε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ύστερα από εχθρή εμφάνιση, κοιτάξτε εδώ στο replay την προσπάθεια του Τόνι Σαβεύσκι. Όλοι πίστευαν ότι θα κάνει τα κουνάκια, κάνει την προσποίηση. Πάσα προς τον Μαρτσέλο. Αυτό το σουτ, ουσιαστικά σουτ πήγαινε, λειτουργήσε ως πάσα. Η μπάλα έφτασε, θα λέγαμε, ως τιοδόρο στον Ντανιέλ Μπατίστα. Μαρτσέλο. Ο Λαΐδης. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τέμι Νικολαίδη που έκανε το σουτ. Ο Κοψαχίλης έπεσε προς την δεξιά πλευρά της εστίας του και έδιωξε την μπάλα. Μαρτσέλο και Κασάπη συνδυάζονται. Η άμυνα του Πανηλιακού παρουσιάζει συμπτώματα αποσύνδεσης και το γκολ. Το γκολ από τον Ντανιέλ Μπατίστα και η ΑΕΚ κάνει το 2-0, 2-3. Με δύο γκολ του Ντανιέλ Μπατίστα και ένα του Μαλαδένη. Να λοιπόν, που η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο έκανε όσα έπρεπε να κάνει στο πρώτο. Κοιτάξτε εδώ, ίσως να κόντραρε εκεί παρά, το δούμε στο replay τώρα. Το σούτ από τον Ντανιέλ Μπατίστα. Κοντρόλαρ και έδωσε στον Σαβεύσκι. Έχουν χαλαρώσει και τα μαρκαρίσματα. Η παλιά για τον Μπατίστα βγαίνει πολύ γρήγορα ο Νικολαίδης και έχουμε το πέναλτι. Ο Κολοσκόπης ανατρέπει τον Ντέμι Νικολαίδη και η ΑΕΚ έχει την χρυσή ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο γκολ. Λίγα μέτρα φορά για τον Κοπιτσί που σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Θα λέγαμε ότι έμεινε όρθιος ο Κοψαχίλης, ήταν ιδανικό το πλασάρισμα, ιδανική η εκτέλεση του πέναλτι. Απομάκρυνε ο Νικολαίδης με αντίπαλο τον Κολοσκόπη. Μπάλα έφτασε στον Μπατίστα που έκανε ένα αριστουργηματικό και έδωσε στον Νικολαίδη το πλασέ και η μπάλα. Αλλά τώρα πάρα πολύ πλάγια να δούμε την προσπάθεια, καταπληκτική προσπάθεια. Το σουτ, η μπάλα κατέληξε out τελικά, αλλά είναι μια φάση για Όσκαρ.
Έλα, η ΑΕΚ κέρδισε 4-2 μέσα στον πύργο, ενώ έχανε 2-0 στο ημίχρονο. Πέτυχε κάποια γκολ, σημαντικά πιστεύω στο παιχνίδι. Πόσο μεγάλη σημερινή νίκη? Σημαίνει ότι αφού παλεύουμε το πάνω του προβλήματος, πρέπει να κερδίσουμε όπου παίζουμε. Το σημαντικό ότι κερδίσαμε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από την νίκη. Πιστεύεις ότι η σημερινή νίκη θα βοηθήσει πολύ στην ψυχολογία για το μάτς με τη Στουρμ εκτός έδρας? Βέβαια, πάντα όταν νικάς είναι όλα, η ψυχολογία είναι πάντα ανεβασμένη στους ποδοσφαιριστές. Και πιστεύω ήταν πολύ καλά, γιατί στο πρώτο μικρό πιστεύω ότι ξεκινήσαμε πολύ χυμούμα στο πρώτο μικρό και στο δεύτερο μικρό παίξαμε καλύτερα και πιστεύω ότι κερδίσαμε δίκιο. Μιγάλη, 4-2 στον πύργο η ΑΕΚ, ενώ έχανε στο ημίχρονο 2-0, κατάφερε να γυρίσει στο παιχνίδι και να πετύχει και άνετη νίκη, όπως φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Πού οφείλεται αυτό? Κοίτα, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι αυτή. Χάνεις, κερδίζεις, ξαναχάνεις. Απλώς νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε τόσο σοβαροί. Είχαμε καλές ευκαιρίες, πιστεύω. Απλώς δεν τις αξιοποιήσαμε. Ο Πανελλιακός έπαιξε αρκετά καλά, νομίζω, σήμερα. Έκανε δύο ευκαιρίες στην αρχή, βάλε δύο γκολ. Μετά ανοιχτήκαμε εμείς, έκανε και άλλες κάποιες ευκαιρίες ακόμη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο παίξαμε πιο σοβαρά, πιο προσεγμένα. Καταφέραμε να πετύχουμε 4 γκολ και μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα ακόμη. Score reflect the exact difference between the equipes. Όλα αυτά δείξαν μετά την δυναμική της ΑΕΚ. Έβαλε 4 γκολ. Η ομάδα της ΑΕΚ έπαιζε ποδόσφαιρο. Οι αντίπαλοι της σήμερα δεν μπορούσαν να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό και έδειξε τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όταν για 10 λεπτά χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου μέσα σε ένα παιχνίδι με αντιπάλους τόσο μεγάλων δυνατοτήτων, δυστυχώς το πληρώνεις.